Ο πρώην πρόεδρο τη Ρωσία και στενό συνεργάτη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Δημήτρη Μετβέντεφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η Μόσχα θα θεωρήσει οποιαδήποτε κίνηση τη Βρετανία να αναπτύξει στρατιωτική αποστολή στην Ουκρανία ω κήρυξη πολέμου κατά τη Ρωσία. Ο Μετβέντεφ, που είναι τώρα αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλεία τη Ρωσία, έκανε το σχόλιο αυτό αποκρινόμενο στην επίσκεψη του Βρετανού Πρωθυπουργού Ρίση Σούναξ στο Κίεβο, κατά την οποία ανακοίνωσε την αύξηση τη στρατιωτική χρηματοδότηση για να βοηθήσει την Ουκρανία να αγοράσει νέα στρατιωτικά drones. Ελπίζω οι αιώνιοι εχθροί μα, οι υπερόπτε Βρετανοί, να καταλάβουν ότι η ανάπτυξη μια επίσημη στρατιωτική αποστολή στην Ουκρανία θα είναι κήρυξη πολέμου κατά τη χώρα μα, έγραψε ο Μετβέντεφ σε ανάρτησή του στο Telegram. Ο Μετβέντεφ ρωτήθηκε επίση πώ θα αισθανόταν η δυτική κοινή γνώμη αν η αντιπροσωπεία του Σούνακ δεχόταν πειρά από πυρομαχικά διασπορά στο κέντρο του Κιέβου, κάτι το οποίο πρόσφατα συνέβη σε Ρώσου αμάχου στην πόλη Μπελγκορότ. Το Μπελγκορότ, το οποίο βρίσκεται στη Νότια Ρωσία, κοντά στα Ουκρανικά σύνορα, έχει πληγεί από πυράβλου και μη επανδρομένα αεροσκάφη του τελευταίου μήνε. Στο περιστατικό τη 30 Δεκεμβρίου, στο οποίο αναφέρθηκε ο Μετβέντεφ, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών και 11 τραυματίστηκαν όπω ανακοίνωσε η Ρωσία, η οποία το περιέγραψε ω άνευ διακρίσεων ουκρανική επιδρομή στην οποία χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά διασποράς. Το Ουκρανικό ενημέρωση RBC Ukraine, επικαλούμενο «Ανώνυμες πηγέ, ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμει έπληξαν στρατιωτικού στόχου στο Μπελγκορότ, απαντώντα στου μαζικού ρωσικού βομβαρδισμού που έγιναν την προηγούμενη ημέρα. Ο Μετβέντεφ εμφανίστηκε ω φιλελεύθερο εξυγχρονιστή όταν ήταν πρόεδρο στην περίοδο 2008 έω 2012, αλλά τώρα παρουσιάζεται ω ένα από τα πιο σκληρά γεράκια του Κρεμλίνου κατά τη Δύση. Ο Δμήτρη Μετβέντεφ μίλησε για μία ακόμη φορά για τα πυρηνικά όπλα στο πλαίσιο των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Αυτά που χρησιμοποιήθηκαν, όπω γνωρίζουμε, ήταν διάφορα οχήματα μεταφορά με διαφορετικέ κεφαλέ, εκτό από τι πυρηνικέ προ το παρόν, δήλωσε ο Μετβέντεφ. Μιλώντα σε συνεδρίαση της Ρωσικής Στρατιωτικής και Αμυντικής Επιτροπής, ο Μετβέντεφ χαρακτήρισε τις τελευταίες επιθέσεις, στι οποίε περισσότεροι από 30 πολίτε σκοτώθηκαν στο Κίεβο, για παράδειγμα, ως επιδρομέ κατά στόχων. Τέτοιου είδου ενέργειε δεν θα θεωρηθούν νόμιμη άμυνα, αλλά μια άμεση και προφανή δικαιολογία για τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον μια τέτοια χώρα, έγραψε με ο Μεντβέντεφ στην ανάρτησή του. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτη όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.